Φαίνεται πως πλέον τα γρανάζια του κρατικού μηχανισμού έχουν αρχίσει να γυρίζουν σε βάρος της Ελλήνων συνέλευσης και ειδικότερα κατά του ιδρυτή της Αρτέμις Σόρα, καθώς και κατά των απίστευτων ισχυρισμών που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, μαζεύοντας γύρω του ένα καθόλου ευκαταφρόνητο πλήθος συμπολιτών μας. Χρειάστηκε βέβαια πρώτα να υπάρξει η δολοφονία μιας γυναίκας από τη Λαμία για να στραφεί το ενδιαφέρον των θεσμικών παραγόντων στην υπόθεση της οργάνωσης αυτής, όμως έστω και με καθυστέρηση 4 χρόνων από την εμφάνιση του πατρινού επιχειρηματία, υπήρξε επίκαιρη ερώτηση για την υπόθεση του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Καραγιαννίδη. Η ερώτηση είναι επίκαιρη και είναι προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και ρωτάμε τι ακριβώς έχει γίνει όσον αφορά τη νομική πλευρά του ζητήματος, τι πράττει η δικαιοσύνη για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει το Υπουργείο. Τι σας παρακίνησε να κάνετε αυτή την ερώτηση? Προφανώς, όπως ο περισσότερος κόσμος, μαθαίνοντας για τη δολοφονία που συνέβη πριν λίγο καιρό στη Λαμία, καταλάβαμε ότι το πράγμα δεν είναι αστείο. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνο με χλέβη ή με χιούμορ. Έχει αρχίσει να γίνεται επικίνδυνο. Αυτή η ώρα δεν είναι απλώς ένας οικονομικός απατεώνας, αλλά ουσιαστικά είναι ένας πολιτικός απατεώνας. Έχει δημιουργήσει όμως μια πολιτική δύναμη που δεν είναι αμελητέα και είναι πλέον επικίνδυνη και για τη συνοχή της κοινωνίας, αλλά και για την διάδοση της πολιτικής όπως πρέπει να διαδίδεται και όχι με αυτούς τους τρόπους που ο ίδιος επιθυμεί να την διαδώσει. Εκτός, και δεν βάζω καν, γιατί αύριο βέβαια θα συζητηθεί αυτό το πράγμα, δεν βάζω καν τα χυδαία και ρατσιστικά σχόλια για τα άτομα με αναπηρία που εμπίπτουν στην διάταξη περί ρατσισμού και κανονικά πρέπει να προσαχθεί στη δικαιοσύνη μόνο γι' αυτό ως αρχή. Πιστεύετε γενικότερα ότι η ελληνική πολιτεία έχει αδρανήσει σε αυτό το θέμα, σε αυτή την υπόθεση του κ. Σόρα? Έχει αδρανήσει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω και αυτή η πολιτεία και η προηγούμενη πολιτεία. Η πολιτεία στο σύνολό της έχει αδρανήσει. Δεν θέλω να πω ότι έχει γίνει εσκεμμένα. Ίσως να έχει γίνει και λόγω μια αξιολόγηση του θέματος Σόρας. Αλλά πλέον δεν μπορούμε να ανακριφτούμε ή να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει κάτι. Τη στιγμή που χιλιάδες άνθρωποι ακολουθούν έναν απατεώνα που πέραν των ψεμάτων που λέει για τα οικονομικά, ξαναλέω, είναι πλέον επικίνδυνος, γιατί ουσιαστικά προβάλλει μια βίαιη στάση ως πολιτική αναφορά και έχει κάνει και διαχωρισμούς που τους κάνανε οι Ναζί δεκαετία του 40, δηλαδή το ελληνικό DNA, και με αυτή τη λογική δεν μπορούμε πλέον να τον αντιμετωπίσουμε ως έναν γραφικό τύπο που απλώς περιδιαβαίνει την πολιτική ζωή. Πάντως η υπόθεση αυτή έχει απασχολήσει χιλιάδες συμπολίτες μας, καθώς και δημόσιες υπηρεσίες όπως και τράπεζες μέσω των γνωστών εξοδίκων που απευθύνουν σε αυτές οι οπαδοί του Αρτέμις Σόρα, οπότε η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσιάζει ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπό τις περιστάσεις.